Να πάμε και στην Ελλάδα που είχαμε δύο αγωνιστικές την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε την εμβόλυμη η οποία έγινε την Τρίτη και την Τετάρτη και αυτή που έγινε εχθές Κυριακή. Είχαμε λοιπόν τον ΠΑΟΚ να γνωρίζει δύο ήττες σε αυτές τις δύο αγωνιστικές και να μένει στην ουσία οριστικά πολύ πίσω στην προσπάθειά του για την κατάκτηση της τέταρτης θέσης. Να δούμε τα αποτελέσματα αρχικά της 19ης αγωνιστικής. Ολυμπιακός Τρίκαλα 84-52, Παναθηναϊκός Αρκαδικός 90-69, Απόλλων Πατρών ΑΕΚ 63-82, Άρης Κόρυβος 99-56, Κολοσσός ΠΑΟΚ 74-56, Κηφισιά Καβάλα 83-79 και Ρέθινο Λαύριο 87-85. Να δούμε και την κάρτα της 20ης αγωνιστικής. Έχουν γίνει τρία παιχνίδια μέχρι στιγμής, τα υπόλοιπα γίνονται αφού γυρίσει και αυτή η εκπομπή. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 67-90, ένα εύκολο πέρασμα του Παναθηναϊκού από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ Κηφισιά 76-73, δυσκολεύτηκε η ΑΕΚ αλλά πήρε την νίκη. Και επίσης δυσκολεύτηκε και ο Άρης στην Καβάλα αλλά πήρε και αυτός την νίκη με 77-71. Στη βαθμολογία προηγείται ο Παναθηναϊκός με 39 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 37, έχει και αγώνα λιγότερο ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ στην τρίτη θέση με 36, ο Άρης στην τέταρτη με 35, πέμπτη Κηφισιά με 30 και έκτος ο ΠΑΟΚ με 28. Η Ελλάδα την παρακολουθείτε, ένα σχόλιο. Σίγουρα το ελληνικό πρωτάθλημα είναι δύο ταχυτήτων, αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι ένας Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που δεν μπορούν να τους πλησιάζουν οι υπόλοιπες ομάδες. Η ευχάριστη νότα πλέον είναι η ΑΕΚ που επανήρθε και ο Άρης θα έλεγα που είναι μια ομάδα που με το προπονητή της είναι καλοδουλεμένη και μπορεί να κάνει ζημιά σε οποιαδήποτε ομάδα. Αρνητική έκπληξη θα έλεγα ο ΠΑΟΚ τα τελευταία παιχνίδια. Εντάξει, ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν χρήζει για μένα μεγάλου σχολιασμού, διότι είναι μεγάλες οι διαφορές δυναμικότητας. Από εκεί και πέρα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης, ΑΕΚ, χρειαζόμαστε ένα καλό ΠΑΟΚ και εκεί να γίνουν κάποιες μάχες. Να περάσουμε και στην Ευρωλίγα που δεν είχαμε μεν αγωνιστική, όμως τα μάτια όλων είναι επικεντρωμένα στην 8η αγωνιστική του Top 16. Όσον αφορά τις ομάδες της Ελλάδας, φέρνει το Παναθηναϊκό να φιλοξενεί την Φενέρμπαξε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πάει στην Βαρκελόνη. Ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος, θα έλεγα τελευταία. Προσπαθεί να ανέβει. Θεωρώ ότι στο σπίτι του μπορεί να κερδίσει. Άλλωστε μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη πρέπει να κάνει μεγάλο διπλό, χρειάζεται αυτό, ή αλλιώς αν δεν τα καταφέρει θα είναι ορατό σιγά σιγά και το ενδεχόμενο ίσως να μείνει και εκτός. Ενώ και ακόμα ένα άλλο μάτς που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτό το παιχνίδι που θα γίνει στην Μόσχα μεταξύ Τσεσεκά και Χίμκι. Να θυμηθούμε την βαθμολογία των ομίλων. Στον όμιλο του Ολυμπιακού, στον όμιλο του Παναθηναϊκού, πρώτη είναι η Φενέρμπαχτσε με 7 νίκες σε 7 παιχνίδια. Ακολουθεί η Λοκομοτίβ Κουμπάν με 5 νίκες, 2 ήττες. Στην τρίτη θέση, Ερυθρός Αστέρας και Παναθηναϊκός, 4 νίκες, 3 ήττες. Ακολουθεί η Ανατολού Εφές, 3 νίκες, 4 ήττες. Ουνικά Χαμάλαγα, 2 νίκες, 5 ήττες μαζί με την Τσεντεβίτα Ζάγκρεπ. Και τελευταία είναι η Νταροσάφακα με 1 νίκη μόλις στα 7 παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Στον όμιλο του Ολυμπιακού, Τσεσεκά Μόσχας και Λαμποράλ Κούτσα είναι πρώτοι με 5 νίκες και 2 ήττες. Ακολουθούν Χίμκι και Ρεάλ με 4 νίκες και 3 ήττες. Τρεις ομάδες πιο κάτω, Μπάμπεργκ, Ολυμπιακός και Μπαρτσελώνα, 3 νίκες και 4 ήττες. Γι' αυτό τονίσαμε και το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελώνα. Και 8η η Ζαλγκύρης με 1 νίκη στα 7 παιχνίδια που έχουν γίνει. Τέλος, να περάσουμε στο NBA, να πράγματα σοβαρεύουν σιγά σιγά καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της κανονικής σεζόν. Οι ομάδες θέλουν να εξασφαλίσουν θέση στα play-off και πλασάρισμα όσο γίνεται πιο πάνω. Οι Golden State Warriors πέρασαν άνετα από το... όχι άνετα, δύσκολα μάλλον, από το Los Angeles απέναντι στους Clippers με 115-112, ενώ σημαντική νίκη πέτυχαν και οι Milwaukee Bucks μετά από παράταση στην Ατλάντα με 117-109. Με τον Αντετοκούμπο να πετυχαίνει 19 πόντους και να μαζεύει και 12 rebound σε μια ακόμα πολύ καλή εμφάνιση από τον Λαδί την παίκτη. Η νίκη αυτή κρατάει ζωντανή την ομάδα του Γιάννη στο κυνήγι το play-off και έχει χάσει πολύτιμο έδαφος. Να ευχηθούμε να δούμε Έλληνα στα play-offs του NBA.
Εντάξει, στο μαγικό κόσμο αυτό του NBA που όλα είναι ιδανικά και όμορφα για την καλαθόσφαιρα, είναι η προετοιμασία, θα έλεγα, αυτών των ομάδων όλη αυτή η regular season. Συνεχόμενοι αγώνες, θέαμα πολύ, χωρίς δυνατές άμυνες. Όμως, όπως λες και εσύ, τώρα φτάνουμε στο τέλος, θα αγριέψουν τα πράγματα και σίγουρα εγώ θα παρακολουθήσω αρκετούς αγώνες των playoffs. Ωραία, να δούμε φάσεις από αυτή την εβδομάδα από το NBA. Hello NBA fans, these are the top 5 plays from Saturday's action in Los Angeles. Jamal Crawford falling down and scooping it up and in for the Clippers in their loss to the Warriors. At number 4, Goran Dragic between the legs to Amari Stoudemire. Amari Stoudemire resurfaces and finishes a beautiful between the leg pass from Goran Dragic. At number 3, Klay Thompson for the Warriors in their win over the Clippers, throwing it up so Harrison Barnes can throw it down. The Warriors are now 49-5. At number 2 on Saturday's top 5 countdown, Jabari Parker, keeping it alive for the Bucks and rocking the rims as Milwaukee goes into Atlanta and wins in double overtime. And the number 1 play from Saturday's action, oh my, Andrew Wiggins blowing by Lopez and throwing it down. But the T-Wolves came up short against the Knickerbockers. But Andrew Wiggins gets the top play for Saturday's NBA. Αυτά είχαμε και σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Νικόλα, για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Συνεχίστε αυτό που κάνετε. Εμείς που είμαστε χρόνια στο χώρο, το εκτιμούμε και ευχαριστούμε για την προβολή που μας δίνετε. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε το Waynes για την φιλοξενία που μας παραχώρησε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο. Ήταν η εκπομπή Pick and Roll, η μοναδική εκπομπή για την καλαθόσφαιρα στην κυπριακή τηλεόραση. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.